κρατώντας τις αποστάσεις και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, καλλιτέχνες του Ηρακλείου συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας, διεκδικώντας μέτρα ενίσχυσης για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Περιμένουμε τόσο καιρό με κάποια στήριξη. Δεν μας αντιμετωπίζουν σαν επαγγελματίες, όπως όλους τους επαγγελματίες του χώρου. Και φωνάζουμε ότι είμαστε εδώ πέρα. Εδώ πέρα για να μπούμε στο τραπέζι συζητήσεων. Τηρώντας 2 λεπτών σιγή, ο καλλιτεχνικός κόσμος της πόλης θέλησε να καταδείξει πως η ζωή χωρίς τέχνη είναι ζωή φτωχή, καταδικασμένη στη σιωπή και το σκοτάδι. Δεν έχουμε την επαφή με τον κόσμο όπως τα προηγούμενα χρόνια και ο κόσμος το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη τη διασκέδαση, το γέλιο, τη χαρά. Οι εργαζόμενοι στο χώρο του θεάματος και του ακροάματος είναι αντιμέτωποι με την απόλυτη φτώχεια, καθώς η πανδημία έπληξε κέρια εκτός από τα φεστιβάλ και τις συναυλίες και τις κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και ό,τι άλλο συνοδεύει τα καλοκαίρια μας. Για όλους είναι δύσκολα. Για τα περισσότερα επαγγέλματα, πόσο μάλλον για τα επαγγέλματα του καλλιτεχνικού χώρου. Το επάγγελμα του μουσικού εκτός ήταν εκ περιτροπής. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν μεροδούλη, μεροφάει. Δεν υπάρχουν λοιπόν αποθέματα. Το καλοκαίρι είναι χαμένο, ίσως και ο χειμώνας είναι χαμένος. Και θέλουμε στήριξη. Θέλουμε να ζήσουμε, να επιβιώσουμε. Υπάρχουν οικογένειες που πεινάνε. Υπάρχουν οικογένειες που, αν δεν στηριχτούν οι μουσικοί, οι χορευτές και όλος ο καλλιτεχνικός κλάδος, θα έχουμε σοβαρά θέματα επιβίωσης. Δεν θέλουμε ούτε να κάνουμε τα χόμπι μας ούτε τίποτα. Θέλουμε στήριξη για ψωμί και για φαΐ και για τις απαραίτητες ανάγκες μας. Για να σταθούμε όρθιοι την άλλη μέρα, να υπηρετήσουμε όπως υπηρετούσαμε και πριν τον πολιτισμό μας.